Μεταφερθούμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, καθώς θα μιλήσουμε απόψε για ένα μεγάλο κατόρθωμα που είχε κάνει η ομάδα του Αγίου Νικολάου. Σαν σήμερα, πριν από 26 ολόκληρα χρόνια, ο ΑΟΑΝ της τρίτης εθνικής κατηγορίας τότε, με πρόεδρο βεβαίως τον Λάμπρο Μάρη, είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ από το κύπελο Ελλάδος. Βλέπουμε πλάνα από το παιχνίδι της Ρεβάνς που είχε γίνει στο καλό χωριό Λασιθίου και όχι μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Οι πανηγυρισμοί ήταν η μεγαλύτερη ουσιαστικά επιτυχία στην ιστορία αυτής της ομάδας και έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Μάρη. Κύριε Μάρη, σίγουρα θυμηθήκαμε πάρα πολλά με αφορμή αυτό το γεγονός. Καλησπέρα σας από την Κρήτη TV και βεβαίως θα θέλαμε να θυμηθείτε κι εσείς αυτό το γεγονός που έμεινε με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία του ΑΟΑΝ. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι συγκινητικές στιγμές που ζήσαμε πριν από 26 χρόνια. Θυμάμαι, ήταν ένα γήπεδο κυριολεκτικά χωράφι και μέσα σε ένα μήνα το φτιάξαμε γήπεδο, κάναμε εξέδρες, βάλαμε χόρτο. Αν μπορούμε να φτιάξουμε και το τίτλο, παρακαλώ, μπορεί να είναι και δικό μου λάθος, ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από τον ΑΟΑΝ. Ναι, κύριε Μάρη, μπορείτε να συνεχίσετε. Θυμάμαι, είχαμε πάει στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι και παίξαμε. Και την Κυριακή ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 3-0, ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-0 τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Και όταν πήγαμε εμείς μας είχαν για βούτυρο στο ψωμί τους και μπήκαμε στο γήπεδο, ήταν λίγο υπερόκτηση η του ΠΑΟΚ, ακόμα και ο πρόεδρός του ας πούμε ήρθε εκεί στο διαιτητή στο Μητιούρι την ώρα που πηγαίναμε τα δελτία και μας έβλεπε σαν τίποτα. Και μπήκαμε στο παιχνίδι, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο κέρδισε ο ΠΑΟΚ πέναλτι και το πιάσε ο αείμνηστος, ο συγχωρεμένος τώρα ο Νίκος ο Γιαλαμάς. Βλέπουμε και είδαμε και την ομάδα του ΑΟΑΝ από εκείνη την τρομερή μέρα με τον Γιαλαμά, όντως τερματοφύλακα, έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή. Ναι, συλληπιτήρια για τον Νίκο, ήταν για μας κεφάλαιο, ήταν πολύ καλός τερματοφύλακας και πολύ καλός άνθρωπος. Έπιασε ο Νίκος τον πέναλτι και μείναμε στο 1-0. Προς το τέλος του αγώνα είχαμε ένα πολύ, πολύ μεγάλο παίχτη, τον Ηλία τον Ράμο, και ένα πολύ καλό σεντερφόρ, τον Ίνερ. Έκανε μία κάθετη παλιά. Στο τέλος του παιχνιδιού γύρισε το 88-87 και κάναμε το 1-1. Και αφού κάναμε το 1-1, τους περιμέναμε μετά για να παίξουμε στην Κρήτη. Το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, έτσι. Τι είπατε? Το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα 1-1 και το δεύτερο παίξαμε στο καλό χωριό. Φτιάξαμε το γήπεδο με μεγάλες θυσίες και ήρθε και έπαιξε εκεί ο ΠΑΟΚ. Και στο 20 λεπτό ήταν διαιτησία Α' Εθνικής. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν ο Μητιούρης από τις Σέρες ο διεθνής και στο δεύτερο ήταν ο Γιαννόπουλος στην Αθήνα. Στο 20 λεπτό μας αποβάλανε το τζίμπο με δεύτερη κίτρινη κάρτα και παίξαμε όλο το παιχνίδι με 10 παίχτες. Τελικά μείναμε στο 0-0 και τότε ήταν για μια... είχε κάνει αλλαγή ο ΠΑΟΚ και έβαλε τον Παύλο τον Δερμιτζάκη. Τότε ήταν στα ξεκινήματά του και εγώ νόμιζα ότι είναι... δεν τον ήξερα και νόμιζα ότι είναι Αλβανός και του λέω σιγά μας βάλεις εσύ κορε Αλβανέ και μου λέει αυτός ρε φίλε κριτικός είμαι κι εγώ. Είναι κάποια περιστατικά από τότε πολύ ιδιαίτερα. Ο Παύλος ο Δερμπιτζάκης στη συνέχεια έκανε μεγάλη καριέρα και βέβαια και σαν προπονητής. Σίγουρα γνωρίζω ότι ενδιαφέρεστε κύριε Μάρη για τον Άγιο Νικόλαο, για τον ΑΟΑΝ. Νομίζω ότι είσαστε όσο μπορείτε κοντά. Σε περίπτωση που κάποια στιγμή αυτό το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής θα συνεχιστεί, ξέρω ότι θα είσαστε και πάλι κοντά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει μια διοίκηση η οποία είναι καταπληκτική, δηλαδή έχει παιδιά νέα. Έχει τον Γρηγόρη, τον Κοκολάκη, τον Μανώλη, τον Μακρύ, τον Γιάννη, τον Φασάρη. Έχει αρκετά νέα παιδιά οι οποίοι προσπαθούν, ζουν και αναπνέουν για την ομάδα. Και βέβαια είμαστε όλοι κοντά, εγώ πάρα πολύ κοντά και όλη η πόλη. Και είναι σίγουρο ότι αν ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία, ότι ο ΑΟΑΝ θα πρωταγωνιστήσει πάλι.
Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για την ομάδα που εκπροσωπεί την Κρήτη στη Super League και είναι Όφη βέβαια. Έχουν αλλάξει τόσα πολλά τα τελευταία χρόνια με τη νέα διοίκηση στον Όφη. Η ομάδα αυτή φέτος κατάφερε μετά από χρόνια να παίξει και στην Ευρώπη, έστω και να αποκλείστηκε πρόωρα. Θα ήθελα το σχόλιο του Λάμπρου του Μάρη για τον Όφη. Ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι στο σωστό το δρόμο. Υπάρχει μία κεφαλή η οποία... Ένας πρόεδρος ο οποίος παρακολουθεί όπως πρέπει να παρακολουθεί, έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, και ο Γιάννης ο Σαμαράς και ο Γιώργος Σαμαράς και ο Ηλίας ο Πουλσανίδης και όλα τα παιδιά που είναι εκεί στη διοίκηση και στο προπονητικό του στάφο, ακόμα και ο Σίμος, ο Γιώργος, όλα αυτά τα παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά που είναι εκεί είναι παιδιά οι οποίοι είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και τέτοιοι πρέπει να είναι, πρέπει να ασχολούνται με τις ομάδες. Είναι Μάλιστα. σε πολύ καλό δρόμο και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό Μάλιστα. το team. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μάρη, τον Λάμπρο το Μάρη που έχει γράψει ιστορία σαν παράγοντα, αν μη τι άλλο, στο ποδόσφαιρο και ειδικά για το κριτικό ποδόσφαιρο και τον Άγιο Νικόλαο, θα τον δούμε σε κάποιο πιο ενεργό ρόλο στο εγγύς μέλλον? Είναι ερώτημα και πολλών, νομίζω αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά που διοικούν την ομάδα είναι σαν να είμαι εγώ. Τους δίνω τις συμβουλές μου. Είμαι πάρα πολύ κοντά. Και δεν νομίζω να χρειάζεται. Εκεί είμαι και καλά θα είμαι. Και καλά είμαι. Και θα είμαι καλά. Εσείς εκτίμηση για το αν θα ξαναδούμε δράση με κόσμο στις κερκίδες, στα γήπεδα, μπορείτε να κάνετε? Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση. Ποιος ξέρει, ποιος το ξέρει αυτό. Πάντως είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να παίζει μόνο Super League και Basket League Έτσι. Και να μην παίζουν οι επόμενες οι πιο κάτω κατηγορίες. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή δεν συμβαίνει πουθενά. Η έχουμε αλήθεια είναι πως στις άλλες χώρες δεν γίνεται. Ναι. Παγκόσμια πρωτοτυπία σε αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να μην παίζει Β' Εθνική, να μην παίζει Γ' Εθνική, να μην παίζει το περιφερειακό εμείς. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Κύριε Μάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή και τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ, είναι τιμή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την προβολή της ομάδας μου, για την ομάδα της καρδιάς μου. Να είσαστε καλά. Αυτή την ομάδα, ευχαριστώ. Εξάλλου, ο Λάμπρος ο Μάρης την ανέβασε τόσο ψηλά και μένει εκεί στη συνείδηση του κόσμου. Και θα ανέβει πάλι ψηλά. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Και εγώ είμαστε μαζί απόψε καλά. Και μιλήσαμε. Ευχαριστώ.